Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θετική χαρακτήρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τη Συμφωνία των Πρεσπών για τη χώρα από την Τρίπολη, όπου και βρέθηκε σε κομματική εκδήλωση. Ο Νίκος Παπάς έκανε και απολογισμό του έργου της κυβέρνησης. Τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, όπως επίσης και τον πρώην Δήμαρχο Πατρέων Ανδρέα Καράβολα, τίμησε σε ειδική εκδήλωση στην Πάτρα ο Σύλλογος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Απολογισμός των δράσεων του Μουσείου για τη χρονιά που πέρασε. Σε απόγνωση, οι καλλιεργητές σε Μακρίσια και Καλυβάκια και ευρύτερα στον κάμπο του Αλφίου, από τις καταστροφές που άφησε πίσω του το χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο συνοδεύτηκε από πολλά εκατοστά βροχής που έπνιξαν τεράστιες αγροτικές εκτάσεις με πορτοκάλια και όχι μόνο. Και τον θαυμασμό όλων προκαλεί ο 15χρονος ζωγράφος Γεράσιμος Ιωάννης Καραβίδας από τα Λεχενά Ηλίας. Το παιδί που διαγνώστηκε ως αυτιστικό στα 2 του χρόνια παρουσίασε την πρώτη ατομική του έκθεση ζωγραφικής στην Πάτρα. Στη Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής από την Τρίπολη, όπου και βρέθηκε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας. Ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε θετική τη συμφωνία για τη χώρα μας, ενώ κάνοντας έναν απολογισμό του έργου της κυβέρνησης, τόνισε πως η οικονομία και η κοινωνία έχουν μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Δηλαδή η κυβέρνησή μας να είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αυτές τις μέρες επίσης έχει λύσει ένα πάρα πολύ κεντρικό, σοβαρό, εθνικό ζήτημα. Η μέρα συζήτησης, ενότητας και αξιοποίησης της θετικής δυναμικής που μπορεί να βγει από την λύση του χρόνιου προβλήματος που κόστισε πολλά στην εξωτερική πολιτική και στις δυνατότητες της χώρας, χαρακτήρισε την ημέρα μετά την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς από την Τρίπολη. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και να μάθει ότι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η οποία κάνει τους γειτονές μας να δέχονται ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, να αλλάζουν το σύνταγμά τους, να τελειώνουμε από κοινού με τους αλυτρωτισμούς και να περνάμε σε αυτό που παραδοσιακά η ελληνική εξωτερική πολιτική ζητούσε, μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Τα θετικά και στις σχέσεις των δύο χωρών και στην δυνατότητα συνανάπτυξης των Βαλκανίων είναι μπροστά μας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία έκανε μια σύντομη αποτίμηση του έργου της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Η οικονομία και η κοινωνία, όπως είπε, έχουν περάσει σε τροχιά ανάπτυξης. Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε πως η χώρα μας έχει πολλά να κερδίσει και επεσήμανε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη συμμαχία που θα νικήσει το κράμα δεξιάς και ακροδεξιάς. Να οικοδομήσουμε ένα μέτωπο δυνάμεων πολιτικών, μία μεγάλη συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί τη στρατηγική ήττα του κράματος δεξιάς και ακροδεξιάς το οποίο διαφεντεύει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και απειλεί να γυρίσει τη χώρα μας στις πολιτικές της ύφεσης, της εθνικής απομόνωσης, των σκανδάλων και της ανεργίας. Παρόν στην εκδήλωση, ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαϊλίου, που τόνισε πως οι εκδηλώσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία για αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε. Ο ίδιος εστίασε στην έξοδο από τα μνημόνια και δήλωσε αισιόδοξος για τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο 2019. Τελικά η αριστερή παρένθεση ξεχύλωσε και αυτή τη στιγμή είμαστε, θα έλεγα, μπροστά σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση που προσδοκούμε βάσιμα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και αυτή νικηφόρα. Ο προγραμματισμός για το 2019 έχει επίσης μεγάλη σημασία, γιατί τώρα πλέον στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε δικές μας πολιτικές, οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς από τις πολιτικές της δεξιάς και βέβαια της ακροδεξιάς. Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Μάκρης του Δήμου Τρίπολης.
Με επίκεντρο τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και επίσης τον πρώην Δήμαρχο Πατρέων Ανδρέα Καράβολα, δύο πρόσωπα που έπαιξαν ο καθένας το δικό του ρόλο στην κατασκευή και λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής της Πίτας του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου. Φέτος το Αρχαιολογικό Μουσείο συμπληρώνει μια δεκαετία από την έναρξη λειτουργίας του και πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκε και ένα σύντομος απολογισμός των δράσεων του Μουσείου για τη χρονιά που πέρασε. Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου, που άλλαξε τα δεδομένα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, αναδεικνύοντας τον αρχαιολογικό της πλούτο και αποτελώντας περήφανο κόσμημά της, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια ζεστή εκδήλωση το πρωί της Κυριακής, τιμώντας δύο πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή και λειτουργία του: τον πρώην Δήμαρχο Πατρέων Ανδρέα Καράβολα και τον τότε Υπουργό Πολιτισμού και νυν Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη. Στο να θεμελιωθεί, μεγάλος ήταν ο ρόλος του κυρίου Πέτρου Τατούλη, τότε υφυπουργού πολιτισμού, υπουργός πολιτισμού ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής και όλη τη δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού την έκανε ο κύριος Πέτρος Τατούλης. Να πω ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένος για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, για να, όχι για να τιμηθώ, αλλά κυρίως για να θυμηθώ όλη αυτή την επική προσπάθεια που έγινε εκείνη την περίοδο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι δεν είναι τίποτα εύκολο σε αυτή τη χώρα. Η Πάτρα έως τη δημιουργία αυτού του υπέροχου μουσείου ήταν μια πόλη εγκλωβισμένη στην αντίληψη δημοτών και τουριστών ως ένα αστικό, διοικητικό, εμπορικό, βιομηχανικό, εκπαιδευτικό και υγειονομικό κέντρο. Είχε αποκοπεί από το τεράστιο ιστορικό και αρχαιολογικό της βάθος. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του πλήθος πατρινών, εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, ενώ το δικό τους ιδιαίτερο μουσικό χρώμα χάρισαν με την παρουσία τους καλλιτέχνες, καθώς και η φιλαρμονική του Δήμου Πατρέων. Κλείνουμε 10 χρόνια και εμείς κλείσαμε 10 χρόνια σαν σωματείο, αλλά και το μουσείο μας κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, κάτι που οι πατρινοί το περιμένανε με μεγάλη ανυπομονησία και αγάπη. Το μουσείο είναι ένα σημείο αναφοράς για την Πάτρα, αλλά είναι και ένας πόλος πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης. Τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Θωμόπουλος, ενώ όσοι βρέθηκαν στο κατάμεστο αμφιθέατρο του μουσείου, στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν και πάλι στον υπέροχο χώρο και να θαυμάσουν από κοντά τα ξεχωριστά του εκθέματα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο μετά και το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λακωνία και Μεσσηνία. Καθίζηση και κατολιστήσεις σημειώθηκαν στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολη, στην παράκαμψη Βουτιάνων, ενώ καθίζηση προκλήθηκε και στην Εθνική Οδό Καλαμάτα Σπάρτης, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία των οχημάτων. Μεγάλη είναι η καθίζηση που πραγματοποιήθηκε στο δόστρωμα της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης 8 χιλιόμετρα μετά την Σπάρτη, καθιστώντας άκρως επικίνδυνη την διέλευση πολιτών και οχημάτων από το σημείο. Τα μηχανήματα από νωρίς το πρωί προσπαθούν να καθαρίσουν τον δρόμο στην παράκαμψη Βουτιάνων, έναν δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία. Βρισκόμαστε στο δρόμο Σπάρτη προς Τρίπολη. Είναι ο συγκεκριμένος η παράκαμψη, όπως ξέρουμε όλοι, των Βουτιάνων. Ένας δρόμος πολυπαθής, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας δρόμος ο οποίος σχεδόν χρόνο το χρόνο πέφτει συνέχεια. Έργα γίνονται, αλλά και φέτος βλέπουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα.
100 μέτρα μετά το σημείο της καθίζησης δεξιά του δρόμου σημειώθηκε κατολίσθηση. Επιποδός βρίσκονται τα συνεργεία, ενώ οι αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς, μιας και θεωρείται επίφοβο να πέσουν κι άλλοι βράχοι λόγω της κακοκαιρίας. Ειδική σήμανση προειδοποιεί τους οδηγούς που φτάνουν στο σημείο να ελαττώνουν ταχύτητα. Στον ίδιο δρόμο, εδώ στην παράκαμψη των Βουτιάνων, σε άλλο σημείο, μόλις 100 μέτρα από τον δρόμο που έχει πέσει, κατολίσθηση. Τα έργα συνεχίζονται. Καθίζηση σημειώθηκε και στην Εθνική Οδό Καλαμάτα-Σπάρτη. Στο σημείο είχε βρεθεί ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιάννης Μπάκας, που με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωνε ότι έκλεισε λόγω πολλαπλών καθιζήσεων η διαδρομή από Αρτεμισία προς Λαδά. Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε την φράση «Ο Θεός να βάλει το χέρι του», μιας και η περιοχή πλήττεται από πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα. Σε απόγνωση τώρα, οι καλλιεργητές σε Μακρύσια και Καλυβάκια, αλλά και ευρύτερα στον κάμπο του Αλφιού, από τις καταστροφές που άφησε πίσω του το χαμηλό βαρομετρικό που συνοδεύτηκε από πολλά εκατοστά βροχής, τα οποία έπνιξαν τεράστιες αγροτικές εκτάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Ιάσονας Τσόλης. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται πραγματικά για εικόνες βιβλικής καταστροφής, αυτές που καταγράφονται στον κάμπο του Αλφιού. Μιλάμε για ολόκληρες εκτάσεις, με καλλιεργημένες εκτάσεις, με δέντρα, με πορτοκαλαιόδεντρα. Εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, να έχουν πνιγεί στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Οι καλλιεργητές, όπως και οι κτηνοτρόφοι, είναι ανάστατοι, καθώς βλέπουν τις καλλιέργειές τους πραγματικά να έχουν χαθεί και εκφράζουν και φόβους για συνολική καταστροφή στην. Στα δέντρα, δηλαδή φοβούνται ότι τα δέντρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Να σου πω, Γιάννη, ότι ήδη στην περιοχή έχουν σπεύσει κλιμάκια με κτηνοτρόφους, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες, κλιμάκια με κτηνιάτρους, αλλά και οι ίδιοι αγρότες απομακρύνουν τόσο τα ζώα, όσο και πράγματα δικά τους, της παραγωγής τους, ώστε να μπορέσουν να τα σώσουν. Αυτό που εκφράζουν οι περισσότεροι, Γιάννη, είναι φόβοι ότι τη Δευτέρα θα έρθει νέο κύμα κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνει ακόμη πιο έντονη. Από τις εικόνες αυτό που φαίνεται, η Άσονα, είναι πως το νερό έχει φτάσει πάνω σχεδόν στα φύλλα των δέντρων. Μιλάμε ότι έχει καλύψει ολόκληρο τον κορμό. Δεν πρόκειται για λίγα εκατοστά βροχής, έτσι όπως και έχει πλημμυρίσει σε κάποια σημεία, σε κάποιες εκβολές ο Αλφιός. Και η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Τα πορτοκάλια επιπλέον στο νερό είναι μια οριακή κατάσταση και μιλάμε για τόνους πορτοκαλιών οι οποίοι χάνονται. Και οι οποίοι έχουν καλυφθεί από τόνους νερού. Σε πάρα πολλά σημεία, μάλιστα, να σου πω, Γιάννη, ότι το ύψος του νερού είναι παραπάνω από το ύψος της κήτης του ποταμού, και αυτό είναι που φοβούνται περισσότεροι. Τι θα γίνει εάν έρθει νέα κακοκαιρία τη Δευτέρα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά, επιποδός είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, οι αρμόδιοι, έχουν εκδώσει έκτακτο δελτίο και η πολιτική προστασία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο και επιχειρεί και περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Μιλάμε πραγματικά για μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην Ηλία. Γεια σου, Νατσόλη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, οι καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι μόνο φέρνουν κινητοποίησεις από την πλευρά των πληγέντων αγροτών. Στη Μεσσηνία, ο αγροτικός κόσμος ζητά τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού και τα τρακτέρ ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, καλησπέρα σας, και με την ιδιότητά σας και ως πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Πελοποννήσου, θα ήθελα να μας πείτε τι σχεδιάζετε να κάνετε. Οι πληροφορίες θέλουν να ζεσταίνετε τις μηχανές των τρακτέρ σας. Τι ζητάτε, κύριε Θεοδωρακόπουλε? Κοιτάξτε, συντονισμένοι πάντα με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, έχουμε πάρει απόφαση η Πανελλαδική Επιτροπή να ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις από αύριο Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα. Η αφορμή αν μου επιτρέπετε, ήταν κάτι συγκεκριμένο ή είναι στην παρούσα μας? Ναι, ναι. Είναι τα αιτήματά μας που είναι πάγια εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα γνωρίζει ο κόσμος, τα έχουμε πει κατά καιρούς, και είναι και τοπικά προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές μας. Ναι. Όπως για παράδειγμα η δακοκτονία, ο δάκος, η απώλεια εισοδήματος που έχουμε τον τελευταίο καιρό από τις ελιές μας. Σας ρωτώ γιατί ενδεχομένως κάτι να ξεχύλισε το ποτήρι, δεδομένων και των καιρικών συνθήκων που έχουν οδηγήσει στην απόγνωση αρκετούς συναδέλφους σας και στη Μεσσηνία. Σαφώς. Αυτό είναι. Έχει ξεχυλίσει το ποτήρι. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Αυτό είναι η κορύφωση των κινητοποιήσεων.
που γίνεται πανελλαδικά. Συντονιζόμαστε πανελλαδικά με την πανελλαδική και από αύριο ξεκινάνε σε όλη την Ελλάδα με μηχανήματα αγροτικά, σε εθνικούς δρόμους κτλ. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε εδώ στη Μεσίνη. Έχουμε συγκεντρώσει αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ εδώ. Και από αύριο ξεκινάμε και εμείς μπαίνουμε κανονικά στο ρυθμό των κινητοποιήσεων. Θα δούμε και μπλόκα δηλαδή, κύριε Θεοδωρακόπουλε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό είναι ο στόχος, να γίνουν μπλόκα. Μάλιστα. Σε όλη την Ελλάδα. Και στόχος σας είναι να μιλήσετε με τους αρμόδιους στο Υπουργείο αλλά και γενικότερα στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε δεσμεύσεις, έτσι. Θα ήθελα να πω γι' αυτό ότι πριν ξεκινήσουμε τώρα εδώ τις κινητοποιήσεις, είχαμε. Έχετε κάνει προεργασία. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε συνάντηση με τον Υπουργό. Μάλιστα. Φέραμε τα αιτήματά μας εκεί στον Υπουργό, δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, δεν μας ικανοποιήθηκε κανένα αίτημα. Όπως για παράδειγμα, μερικά από τα αιτήματα είναι το κόστος παραγωγής, είναι το ακριβό πετρέλαιο που παίρνουμε εμείς σε σχέση με τους βιομήχανους που το παίρνουν με αφορολόγητο με 40 λεπτά και εμείς με 1,30. Και άλλα αιτήματα που δεν λύθηκε κανένα από αυτά που ζητήσαμε. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε με τις νεότερες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα αγγίζουν το όριο του γελίου τα σενάρια περί συνεργασίας του ποταμιού με τη Νέα Δημοκρατία, επεσήμανε από την Πάτρα ο ευρωβουλευτής του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη, Μίλτος Κύρκος. Ο κύριος Κύρκος αναφέρθηκε και στο μέλλον της παράταξης μετά τις αποχωρήσεις των τριών βουλευτών του εν μέσω της τρικυμίας που προκάλεσαν οι δύο ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο για τη στήριξη της κυβέρνησης και τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπογραμμίζοντας ότι η μη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν θα σταθεί ανάχωμα για τις επόμενες εκλογές. Στο μέλλον του ποταμιού, μετά τους κλειδονισμούς που υπέστη η παράταξη με τις αποχωρήσεις και τις διαγραφές τριών βουλευτών του, του Γιώργου Αμυρά, του Γρηγόρη Ψαριανού και του Σπύρου Δανέλη, αναφέρθηκε από την Πάτρα ο ευρωβουλευτής του κόμματος Μίλτος Κύρκος. Ήμασταν συνεπείς. Είχαμε δηλώσει και από την αρχή ότι η ψήφος είναι κατά συνείδηση. Άρα και αυτοί που διαφωνούν μπορούν να ψηφίσουν κατά της συμφωνίας. Όμως θεώρησαν πως ο τρόπος να ψηφίσουν κατά της συμφωνίας είναι να διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Γι' αυτό πραγματικά μας έφερε τα προβλήματα πολύ δύσκολα στην πόρτα μας. Αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικά το ποτάμι δεν αναγνωρίζεται ως κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η φωνή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε γνώμη. Διότι αν ήταν το αντίτιμο το να μην ψηφίσουμε ό,τι πιστεύουμε, το να κερδίσουμε παράταση κοινοβουλευτική μας παρουσία στην παρούσα Βουλή, δεν ήταν στον ορίζοντά μας. Πληρώσαμε τη συνέπεια και 4 χρόνων, διότι σας θυμίζω ότι πολλές φορές ψηφίσαμε νομοσχέδια. Καλυτέρευαν τη ζωή των πολιτών παρά την αντίδραση της αντιπολίτευσης που πάλι έλεγε στηρίζεται την κυβέρνηση. Ήδη το Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού με αποφασή του ζητά από τους τρεις τέους βουλευτές του κόμματος να παραδώσουν τις έδρες τους, υπενθυμίζοντας ότι και οι Αμυράς, Δανέλης και Ψαριανός είχαν δεσμευτεί στο παρελθόν για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κύρκος αναφέρθηκε και στα σενάρια περί συνεργασίας του κόμματος του Σταύρου Θεοδωράκη με τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία φούντωσαν ιδιαίτερα μετά το ναυάγιο στη συνεργασία Ποταμιού Πασόκ κάτω από τη στέγη του κινήματος αλλαγής. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν δέχτηκε ακόμα ότι το 15% του ελλείμματος της κυβέρνησης Καραμαλή ή η τεράστια φαρμακευτική δαπάνη που δεν είναι ο Βάρτης, είναι 23 δισεκατομμύρια τα οποία θησάβρισαν κάποιοι, δεν τα έχουν αποδεχθεί ακόμα. Άρα, ποια εμπιστοσύνη μπορώ να δείξω ώστε να τον χαρακτηρίσω και ως στρατηγικό σύμμαχο? Άρα, τώρα να μιλάμε για οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ήταν παράλογο, τώρα αγγίζει πια και το γελίο. Όπως επισημαίνει ο κύριος Κύρκος, το ποτάμι παρέμεινε πιστό στις αξίες που το ίδρυσαν πριν από 5 χρόνια, ψηφίζοντας όχι με γνώμονα το πολιτικό κόστος, αλλά το μέλλον των πολιτών, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι αυτό θα ανταμυφθεί από τους πολίτες στις επόμενες εκλογές, με τα στελέχη του κόμματος να ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη των εκλογών παρά την απουσία συγκροτημένης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Τώρα γέμισαν από παιδιά με γρήπη τα νοσοκομεία της Πάτρας και μάλιστα επιστρατεύτηκαν ακόμη και ράτζα σε διαδρόμους. Το ρεπορτάζ έχει η Νατάσα Πατρινού. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά έτσι τα πράγματα, καθώς στο κόκκινο βρίσκονται τα κρούσματα της γρήπης και στα παιδιά εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Ευτυχώς μιλάμε μόνο για γρήπη Α, τύπου Α, έτσι. Ακριβώς. Σχεδόν 25 παιδιά αντιμετωπίζονται, Γιάννη, σε κάθε εφημερία του Καραμανλίου, στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου στο Ρίο. Χρειάστηκε να μπουν ακόμα και ράτζα για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο διευθυντής, ο κύριος Δημητρίου, της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, είναι καλό οι γονείς που βλέπουν κάποια πρώτα συμπτώματα να απευθύνονται γρήγορα με τον γιατρό, ώστε να
χειριστούν όπως πρέπει την κατάσταση και να μην έχουμε τυχόν επιπλοκές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, είναι και η περίοδος έξαρσης της γρίπης, Γιάννη, οπότε πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή. Νάτασα Παντρίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Το θαυμασμό όλων και την υπερηφάνεια των γονιών του προκαλεί ο 15χρονος ζωγράφος Γεράσιμος Ιωάννης Καραβίδας από τα Λεχενά Ηλίας. Το παιδί που διαγνώστηκε ως αυτιστικό στα 2 του χρόνια παρουσίασε την πρώτη ατομική του έκθεση ζωγραφική στην Πάτρα, έχοντας τη φαρέτρα του διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τη στάση και το παράδειγμά του διδάσκει ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο, αλλά έναυσμα για ένα δημιουργικό δρόμο. Τον θαυμασμό όλων όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα τέχνης Παλίσανδρος στην Πάτρα απέσπασαν τα έργα ζωγραφικής του 15χρονου Γεράσιμου Ιωάννη Καραβίδα. Γεννημένος το 2003 στα Λεχενά Ηλίας, ο Γεράσιμος Ιωάννης διαγνώστηκε με αυτισμό στα 2 του χρόνια. Αυτό δεν τον εμπόδισε να αναπτύξει το ταλέντο του στη ζωγραφική και μέχρι σήμερα να αποσπάσει βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο γιος μου διαγνώστηκε, όπως πολύ σωστά είπατε, στα 2 χρόνια με αυτισμό. Το ταλέντο του αναδείχθηκε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν αναδείχθηκε ξαφνικά το ταλέντο, μάλλον πρέπει να βρω τις σωστές λέξεις. Δεν αναδείχθηκε το ταλέντο του τώρα τον τελευταίο χρόνο. Όλη η προσπάθεια ήταν η προσπάθεια που είχε κάνει ο ίδιος από τα 2 έτη που είχε ξεκινήσει. Προτείνω λοιπόν σε όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά τους και θέλουν να κάνουν, να αναδείξουν το ταλέντο τους, να ασχοληθούν από πολύ μικρά και στην πορεία της ζωής δεν ξέρεις ποτέ τι θα φέρει. Σήμερα είναι μαθητής του γυμνασίου. Η ζωγραφική, τα χρώματα, οι πίνακες του είναι ο δικός του τρόπος να επικοινωνεί με όλους μας. Πιστοί συμπαραστάτες, οι γονείς του και η δασκάλα του, Ελένη Σταθοπούλου, που μαζί της εξερευνεί τα μονοπάτια της τέχνης. Από οικαστικούς, ο Γεράσιμος Ιωάννης θεωρείται ένα παιδί θαύμα, έχοντας διακριθεί σε Ολυμπιάδα της Παιδικής Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά και διεθνώς σε διοργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Τα έργα του εξάλλου αποσπούν τις καλύτερες κριτικές και οι γονείς του υπερήφανοι βλέπουν τον Γεράσιμο Ιωάννη να δημιουργεί μέσα από το δικό του δρόμο, τον δρόμο των χρωμάτων. Του εσείς φαίνεται ότι έχετε βρει έναν τρόπο που όχι μόνο στέκεστε, αλλά και το παιδί δημιουργεί με τη δική σας συμπαράσταση. Θα έλεγα ότι να αφήσουν τα παιδιά να τα εκπαιδεύσουν όπως συνεχόμενα και ασταμάτητα, ακούραστα και αβίαστα. Θέλουν να προοδεύουν τα ίδια, όμως έχουν το δικό τους τρόπο να επικοινωνούν με τους άλλους και αυτόν τον τρόπο πρέπει να τον σεβαστούμε. Ήταν μια έκπληξη για μας, γιατί ήρθε η Γεωργία, η μητέρα του Γεράσιμου, του Ιωάννη Γεράσιμου, και μας είπε αν θα μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι, και βέβαια μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να δείξουμε όλοι μπορούν να το καταλάβουν ότι τα παιδιά αυτά έχουν ταλέντο, έχουν αισθήσεις, έχουν τα πάντα. Και εδώ πέρα, επειδή έχει πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία χρώματα, είναι και ευαισθητοποιημένο το συγκεκριμένο θέμα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο Γεράσιμος Ιωάννης Καραβίδας είναι μόλις 15 ετών και μας συστήνει τα έργα του στην πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Επικοινωνία μέσω χρωμάτων», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας. Μέσα από τα χρώματα και τις παραστάσεις του μας υπενθυμίζει και κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε. Ότι η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο, αλλά εφαλτήριο για έναν άλλον δημιουργικό και συναρπαστικό δρόμο. Για 11η χρονιά, ο Σύλλογος Βορειοϋπηρωτών Ζακύνθου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο νησί με ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση έδωσαν τις ευχές τους για την καλή πορεία του Συλλόγου. Με τραγούδι και χορό έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Σύλλογος Βορειοϋπηρωτών Ζακύνθου. Για ακόμη μια χρονιά, μικροί και μεγάλοι μέλη της κοινότητας των Βορειοϋπηρωτών στο νησί συγκεντρώθηκαν για να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να θυμηθούν έθιμα και παραδόσεις της Ηπείρου. Τώρα πια οι Βορειοϋπηρώτες της Ζακύνθου αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας, αποτελούν ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της οικονομίας της τοπικής, άνθρωποι πετυχημένοι, νοικοκυρέοι, προκομμένοι, παιδιά που αριστεύουν, αθλητές, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που αυτό το δημιουργικό και γνήσιο κομμάτι του ελληνισμού ζει και προκόβει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σε αυτό το όμορφο νησί της Ζακύνθου. Ένος λεπτός σιγή κρατήθηκε στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα, του 35χρονου που έχασε τη ζωή του στους Βουλιαράτες, ένα μικρό χωριό του Δήμου Δρόπολης, 8 χιλιόμετρα μετά τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.
μας έδειξε στον δρόμο για την ανάσταση της Ελλάδας, για την ελευθερία του γένους. Αιώνια ημνήμη του. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των αρχών του τόπου που μοιράστηκαν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά. Και να σας πω, εσείς που συμβάλλετε τόσο πολύ στην ανάπτυξη του νησιού μας, που έχετε αγαπήσει τη Βόρεια Ήπειρο και τη Ζάκη του εξίσου και έχετε συμβάλει στην ανάπτυξη και την τουριστική και στο προσδοκική τομέα, σας δέχομαι πάντα κοντά σας. Χαιρόμαστε για την ευημερία σας και για την αγάπη σας για τον τόπο αυτόν. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε την ιστορία της Ελλάδας, γιατί είστε δύο φορές Έλληνες. Απέναντί σας πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, γιατί εμείς μπορούμε να ζούμε στην Ελλάδα, αλλά εσείς πειλάτε θερμοπύλες. Παράλληλα με την κοπή πίτας έγιναν και οι αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ του Συλλόγου Βορειοϋπειρωτών. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο πολυπληθής σύλλογος μας κόβει την πίτα, την παραδοσιακή του πίτα. Και ευχόμαστε σε όλο το ζακυνθινό λαό και σε όλους τους Έλληνες να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά. Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αυθεντικό κέφι που χαρακτηρίζει κάθε χρόνο την συγκεκριμένη γιορτή που πλέον έχει γίνει θεσμός. Ξεκίνησε και επίσημα ο δεύτερος κύκλος ελέγχων από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία πλέον θα ρίχνουν και πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται με τον αντικαπνιστικό νόμο. Την ίδια στιγμή, αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος φαίνεται να έχουν αποδεχθεί το μέτρο και να το εφαρμόζουν στους χώρους τους. Τις προηγούμενες ημέρες, τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απλά προειδοποιούσαν. Πλέον, μετά από ελέγχους σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής στην Πάτρα, θα ρίχνουν και πρόστιμα. Προς το παρόν, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, θα είμαστε μόνο για να συμβουλεύουμε και στον επόμενο κύκλο θα κόβουμε πρόστιμα. Έχουμε ξεκινήσει από χτες το δεύτερο κύκλο και δεν είναι κάτι που θα ήθελα να αναφέρω ακόμη. Και μπορεί αυτή τη φορά το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας πιο αυστηρά σε καφετέριες και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα. Τι γίνεται όμως τις νύχτες? Ίσως ο πρώτος στόχος μας να μην είναι τα καταστήματα που λειτουργούν μετά τις 12:00 ή ένα καφενείο που θα είναι μια παρέα με 7 άτομα και θα τα έχουν συμφωνήσει, αλλά ξεκινώντας βήμα-βήμα πιστεύουμε ότι και την παιδεία του κόσμου αλλάζουμε και αυτό το ότι δεν θα καπνίζω δεν είναι γιατί μου το απαγορεύει ο νόμος, αλλά γιατί πραγματικά αισθανόμαστε ότι είναι η ανάγκη μας. Ανέλπιστα θετικά τα πρώτα μηνύματα από την επαφή των κλιμακίων της Διεύθυνσης Υγείας με τους καταστηματάρχες στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η δεύτερη φορά που πήγαμε για επανέλεγχο σε κάποια μαγαζιά, δεν βρήκαμε, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα το βράδυ μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει, αλλά όντως είναι λόγω της μεταβατικότητας. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και αναψυχής θέλουν να εφαρμόσουν το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους τους. Ζητούν ωστόσο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να είναι παντού και να ελέγχουν όλα τα καταστήματα ώστε να μην προκύπτει αθέμητος ανταγωνισμός. Οι καταστηματάρχες μας λένε ευχαριστώ που έρχεστε. Επιτέλους, μπράβο σας. Δεν αντέχομαι άλλο να μην είμαστε καπνιστές εμείς και να ντρεπόμαστε να το πούμε στον κόσμο γιατί ο κόσμος θέλει να καπνίσει. Παρακαλώ, κόψτε μας μία κλίση να τη βλέπει εδώ πέρα ο κόσμος. Για να τη βάλουμε εδώ πέρα και να τη βλέπει ο κόσμος ότι πραγματικά περνάτε. Νομίζω πως αυτή τη φορά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει διάθεση τουλάχιστον από όλους να σταματήσει. Και οι καταστηματάρχες οι περισσότεροι δεν γκρινιάζουν, να σας πω την αλήθεια. Ένα ποσοστό γύρω στο 70% των καταστηματαρχών και της Πάτρας έχει συμμορφωθεί με τις επιταγές του αντικαπνιστικού και στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και μια παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί τόσο στον καταστηματάρχη όσο και στον καπνιστή. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ στον καπνιστή, ενώ σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των καταστημάτων επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως και 10.000 ευρώ. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.